Θα ξεκινήσω με την παρουσίαση των ομιλητών και θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Ωραία. Η κυρία Μαντώπα Τσαούρα, Managing Director της Καριέρα.gr. Παρακαλώ. Γεια σας. Καθίστε. Τον κύριο Γιώργο Κατινιώτη, CEO της Spindex. Παρακαλώ χειροκρότημα. Τον κύριο Πέτρο Ζόραπα, CEO της Avin. Τον κύριο Ντάνι Μπεναρδούτ, CEO της Sigma Alpha Epsilon. Εμένα που θα συμμετέχω στο πάνελ, γιατί θα κάνω τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Να σας δώσω τα μικρόφωνά σας. Ορίστε. Λέω να ξεκινήσουμε με το να... με την κυρία σίγουρα. Με το να συστηθείτε εσείς λίγο να μας πείτε κάποια πράγματα για εσάς. Γεια σας, μ' ακούτε? Σκέφτομαι τον εαυτό μου μερικά χρόνια πριν. Δεν είναι πολλά, νομίζω. Που ήμουνα κι εγώ μία από τους υποψηφίους που δεν ήξεραν πού θα καταλήξουν σε κάποια χρόνια από εκείνη τη στιγμή. Ήξερα όμως ότι ήθελα να κάνω κάτι ουσιαστικό και ήθελα να προχωρήσω. Τελείωσα τις σπουδές μου στο marketing και ήθελα να ασχοληθώ με το marketing. Δεν ασχολήθηκα με το marketing. Ασχολήθηκα με τις πωλήσεις, έτσι ξεκίνησε κάποια στιγμή η πορεία μου πριν από μερικά χρόνια, που δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν ένας τομέας που θα μου άρεσε, αλλά και θα του άρεσα. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είμαι Γενική Διευθυντρία του Καριέρα.gr. Είμαι στην εταιρεία τα τελευταία 11 χρόνια και πρόσφατα ανέλαβα και Γενική Διευθυντρία της εταιρείας στη Σουηδία. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, Γιώργος Κατινιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Spindex στους τελευταίους μήνες. Σε αντίστοιχες θέσεις στο παρελθόν, είμαι μηχανολόγος μηχανικός και μεταπτυχιακά στην Αγγλία, στο Warwick. Έχω 4 φοβερές κόρες. Κάνω πολλά πράγματα, θα τα πούμε αν θέλετε στο διάλειμμα. Και θα σας αποδείξω και πώς μια μέρα με 24 ώρες μπορεί να τη χρησιμοποιείτε στο full, να περνάτε όμορφα και να κατευθύνεστε προς το μοναδικό στόχο της ζωής σας, ο οποίος ποιος είναι, θα το πούμε στο τέλος. Αυτά. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Πέτρος Ζόραπας. Είμαι μηχανολόγος μηχανικός με MBA. Περίπου 22 χρόνια στα πετρελοειδή. Ουσιαστικά δεν έχω αλλάξει εργοδότη. Ξεκίνησα από την Shell το 1999 και μέχρι το 2010 που έγινε εξαγορά από τον όμιλο της Motorola, που πάλι είναι ουσιαστικά ο ίδιος εργοδότης. Και εγώ νομίζω όταν ξεκίναγα δεν είχα φανταστεί, δεν νομίζω ότι είχαμε τέτοια πλάνα και εγώ ήθελα κάπου να φτάσω ψηλά. Οι προκλήσεις ήρθαν στην πορεία, αλλά νομίζω θα τα πούμε προχωρώντας πώς οι σκέψεις και πώς κάποια πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας εξελίχθηκαν, μετουσιώθηκαν και ακολουθήσαμε την καριέρα αυτή που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Δύσκολα τα πράγματα και εύκολα συγχρόντως, αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Είστε καλά. Εγώ πριν ξεκινήσω θα ήθελα το CV του κυρίου Νικολαίδη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η προηγούμενη παρουσίαση. Ντάνι Μπεναρδούτ, είμαι πολιτικός μηχανικός με μάστερ στον κλάδο και με ένα MBA. Είμαι 38 χρόνια στον κλάδο του Χάλιβα, σε μια εταιρεία η οποία ασχολείται με το προϊόν αυτό. Είμαστε εισηγμένοι στο χρηματιστήριο Αθηνών. Χαίρομαι πολύ που είμαι σε ένα τόσο νεανικό περιβάλλον. Σίγουρα μου θυμίζει και εμένα τα νεανικά μου χρόνια, βέβαια έχουν περάσει πολλά από τότε. Καταρχάς ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, γιατί είσαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Και μέσα στην πορεία της συζήτησης νομίζω θα πούμε κάποια πράγματα, πώς φτάνει κανένας στη θέση που είμαστε σήμερα.
Μην νομίζετε ότι είναι γεμάτη από τριαντάφυλλα, έχει πολλά προβλήματα και κυρίως στις εποχές της κρίσης. Αλλά θα τα πούμε νομίζω στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι το κοινό που έχετε και οι τέσσερις είναι πως κανένας δεν περίμενε, όχι που δεν περίμενε, δεν σκεφτόταν ίσως, το να φτάσει σε αυτή τη θέση. Αυτό θεωρώ ότι ίσως είναι και ο βασικός παράγοντας του να φτάσει κάποιος εκεί. Γιατί πολλές φορές, δεν λέω να μην κοιτάμε ψηλά, να κοιτάμε ψηλά, αλλά το θέμα είναι τι θέλεις από εκεί. Περισσότεροι άνθρωποι, και εγώ νομίζω μέσα σε αυτούς, που μιλάμε για θέσεις υψηλές, νομίζω το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι το ότι θα βγάζουμε πάρα πολλά χρήματα. Θεωρώ, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν η πορεία του να φτάσετε εκεί και πότε αντιληφθήκατε ότι τελικά θέλετε αυτή τη θέση και κατά πόσο επηρέαζαν οι ευθύνες και τα χρήματα αυτή την απόφαση και αυτή τη θέληση. Θα ξεκινήσω με εσάς και πάλι. Με πολλή δουλειά. Η θέση συγκεκριμένη, για μένα ο τίτλος δεν έχει καμία σημασία. Mm-hmm. Γιατί σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ούτε ανήκω στους ανθρώπους που είχαν σαν στόχο να φτάσουν εδώ. Απλά δούλεψα πάρα πολύ σε κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Mm. Και από τη δική μου εμπειρία αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η μυστική συνταγή για να πετύχεις, ό,τι και αν σημαίνει επιτυχία για τον καθένα, είναι να έχεις πάθος πολύ για αυτό που κάνεις και να δουλεύεις πάρα πολύ γι' αυτό. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Και νομίζω ότι οι ευκαιρίες και οι ευκαιρίες δίνονται αν έχεις να επιδείξεις αυτά τα χαρακτηριστικά και οι πόρτες ανοίγονται, ακόμη και αν δεν το περιμένεις. Mm-hmm. Κάπως έτσι νομίζω ότι ήρθε και αυτή η ευκαιρία και σε μένα. Έμαθα πολλά όλα αυτά τα χρόνια στο καριέρα.gr. Νομίζω το μεγαλύτερο σχολείο για μένα ήταν ότι όταν ξεκίνησα στην εταιρεία μερικούς μήνες αργότερα, ήταν το 2008, ξεκίνησα να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της κρίσης. Οπότε όλη μου η εμπειρία στην εταιρεία ήταν εν μέσω κρίσης. Έμαθα πάρα πολλά μέσα από αυτό. Και νομίζω αυτό με προετοίμασε όσο καλύτερα γινόταν για τα επόμενα βήματα. Mm-hmm. Θυσιάσατε κάτι που να κόστησε, να στήχησε, να φάνηκε ότι υπάρχει θυσία εδώ. Το αφήνω. Όχι. Δεν νιώθω ότι έκανα mm-hmm. κάποια θυσία. Θεωρώ όταν αγαπάς κάτι, ασχολείσαι με κάτι πάρα πολύ, προφανώς θα αφιερώσεις και πολύ χρόνο και πολύ ενέργεια, αλλά όταν το αγαπάς, δεν σου φαίνεται τόσο. Ναι. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Άρα δεν το βλέπω σαν θυσία, το βλέπω σαν επένδυση. Mm-hmm. Γιατί τη στιγμή εκείνη που το κάνεις και είσαι μέσα σε αυτό 100%, δεν καταλαβαίνεις τι κερδίζεις, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν φτάνεις μετά από χρόνια σε ένα σημείο, τότε αντιλαμβάνεσαι πώς όλα αυτά που έζησες μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, σε έκαναν αυτό που είσαι τώρα. Τέλεια, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω 2-3 πράγματα τα οποία κατά τη διάρκεια της καριέρας μου ήταν καθοριστικά και καταλυτικά. Και εύχομαι και σε εσάς να τα έχετε. Είναι να βρεθείτε δίπλα σε μέντορες, σε σοβαρούς, έμπειρους ανθρώπους που θα σας μάθουν τα μυστικά της επαγγελματικής επιτυχίας και της ζωής γενικότερα. Είχα λοιπόν την τύχη να βρεθώ με τέτοιους ανθρώπους και μου λέγανε διάφορα πραγματάκια τα οποία τα δούλευα στο μυαλό μου και ακόμα και σήμερα μετά από χρόνια τα έχω σαν βασικές αξίες. Η πρώτη λοιπόν αξία είναι ότι ποτέ δεν σου χαρίζεται τίποτα. Μην περιμένετε όταν βγείτε και τώρα που βγαίνετε σιγά σιγά στην φαρέτρα, έξω στον αγώνα, να έχετε μια μπαμπά και μια μαμά να σας βοηθήσουν να σας δώσουν χαρτιλί και επιδόματα και θέσεις. Είναι μια μάχη που δίνετε μόνοι σας, μόνο με τις δικές σας δυνάμεις. Άρα αυτό είναι ένα βασικό. Το δεύτερο που πρέπει να κάνετε και το οποίο επίσης μου το μετέφεραν κάποια στιγμή και το
χρησιμοποίησα και ακόμα το χρησιμοποιώ είναι κάθε μέρα που γυρνάτε σπίτι να σκέφτεστε όταν μπείτε στο χώρο εργασίας, αν τα λεφτά, αν η δουλειά σας σήμερα είναι εντάξει με το χρημάτων που σας δίνει ο εργοδότης σας. Ο εργοδότης σας πληρώνει για να βγάλετε ένα έργο. Άρα πρέπει να αναρωτιέστε λοιπόν αν ήσταν σήμερα χρήσιμοι για τον εργοδότη σας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο εργοδότης σας όχι μόνο θα σας διατηρήσει τη θέση του, αλλά θα σας δώσει και προαγωγές, θα σας εμπιστευτεί ακόμα περισσότερα πράγματα και σιγά σιγά θα ανεβείτε στην ιεραρχία και θα αναλάβετε και την επιχείρηση του εργοδότη σας, του μετόχου σας. Είναι λοιπόν ένα ταξίδι το οποίο επίσης στη διάρκεια μου είπε κάποιος ότι η δουλειά ενός τελέχους δεν είναι εκατοστάρι, δεν είναι 5.000 μέτρα καν, είναι μαραθώνιος. Κρατάει πολύ χρόνο και κάθε μέρα είναι αντίστοιχα με ένα χιλιόμετρο του μαραθωνίου. Που θέλει σχεδιασμό, θέλει μεράκι, θέλει θυσίες. Υπάρχουν στη μία που θα τα παρατήσεις, που θες να τα παρατήσεις, που βρίσκεις εκτός δουλειάς, που σε απολύουν γιατί δεν μπορούν να τα βρουν μαζί σου ή που κάνεις ένα λάθος και πας σε μια άλλη δουλειά που θεωρείς ότι είναι καλύτερη και χτυπάς το κεφάλι σου μετά γιατί το έκανες. Και έτσι προχωράει σιγά σιγά. Και κάτι άλλο που μου είπανε μετά από χρόνια, δυστυχώς. Σίγουρα έχετε μέχρι τώρα αρκετές αποτυχίες. Εγώ ακόμα θυμάμαι την πρώτη μου αποτυχία στη ζωή μου. Ξέρετε, στα 18 μου χρόνια πήγα να δώσω εξετάσεις οδήγησης. Οδηγούσα το αυτοκίνητο του πατέρα μου τα 16 μου, μυστικά ή φανερά, και πήγα και κόπηκα. Και ακόμα θυμάμαι τώρα την αποτυχία μου αυτή. Τότε δεν μου είπε κανείς. Μετά από πολλά χρόνια μου είπε κάποιος αντίστοιχα μέντορας ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Αυτό, παιδιά, νομίζω το άφησα τελευταίο. Είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα ζωής. Να ξέρετε ότι όσο πιο δύσκολα περνάτε, τόσο καλύτεροι άνθρωποι, στελέχοι γίνεστε. Με αυτά λοιπόν τα τέσσερα που έτσι μου ήρθαν τώρα γρήγορα στο μυαλό, τσούκου τσούκου σιγά σιγά, ανέλαβα Γενική Διεύθυνση Εταιρείας κάποια στιγμή το 2007, αν θυμάμαι καλά, και με κάποια μικροδιαλύματα είμαι σε αυτήν τη θέση. Έτσι, αυτά. Έτσι, χωρίς να μακρυγορώ. Η ευθύνη, ο φόβος της ευθύνης υπήρχε? Όχι, ποτέ. Καθόλου, Αυτό είναι κάτι άλλο που θα σας πω, παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε όλοι μας, και εμείς εδώ ίσως, απλώς εμείς το έχουμε κερδίσει λίγο παραπάνω σε σχέση με εσάς, είναι να μην φοβόμαστε. Ο φόβος είναι αυτό που μας κρατάει πίσω. Παλέψτε με τους φόβους σας, με τις φοβίες σας. Εξαφανίστε τες. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Όταν το καταλάβετε αυτό, ότι είπε πριν λίγο η κυρία Νικολαίδη για τον φόβο του να είσαι στη σκηνή, τον φόβο του θανάτου κτλ. Η φοβία είναι αυτή που σας κρατάει πίσω σε ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, θα γίνετε πολύ καλύτεροι σε ό,τι κάνετε αν βγάλετε το φόβο. Παλέψτε τον, δουλέψτε με αυτό. Άρα, εγώ μπορώ να πω ότι βεβαίως υπήρχε φόβος, αλλά σιγά σιγά όταν μου το έπανε αυτό και το διάβασα, γιατί διαβάζω και πολύ και προσπαθώ να δω τι συμβαίνει στον κόσμο, διάβασα ένα βιβλίο κάποια στιγμή για το φόβο. Και από εδώ το κατάλαβα. Δουλέψτε πάνω σε αυτό. Άρα, όχι, δεν το φοβόμουν. Δεν το φοβάμαι σήμερα καθόλου. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσω κι εγώ. Δεν νομίζω όταν ξεκίναγα πριν από 20 χρόνια, όπως είπα πριν, ότι ο αυτοσκοπός ήταν να βγάλω πολλά λεφτά. Γιατί δεν βγάζουμε και πολλά λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αλλά θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στη ΣΕΛ, αυτό που είδα και με ενέπνευσε κατά κάποιο τρόπο, ήταν ότι υπήρχαν, αυτό που είπε πριν και ο Γιώργος, υπήρχαν άνθρωποι που με ενέπνευσαν. Είμαι τυχερός αυτό. Και επίσης, επειδή ήταν και πολυεθνικό το περιβάλλον, οι νέοι άνθρωποι ήταν μπροστά. Δηλαδή, εγώ ήμουν 29 χρόνια τότε και ο διευθυντής μου ήταν 37. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι γιατί όχι κι εγώ σε μια ηλικία γρήγορα να μπορέσω να εξελιχθώ. Βέβαια, όλα αυτά έγιναν με πάρα πολλή δουλειά. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν νομίζω ότι αν γυρίσουμε πίσω θα πούμε ότι κάναμε κάποιες θυσίες. Γιατί αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, ουσιαστικά το διασκεδάζεις. Και για να πω την αλήθεια, ειδικά τα πρώτα χρόνια, αλλά συνεχίστηκε ακόμα χειρότερα τα επόμενα. Τα 12 ώρα και τα 15 ώρα είναι δεδομένα και γυρίζεις σπίτι κουρασμένος μεν σωματικά, αλλά δεν νιώθεις ότι κάτι άλλο έχασες. Μάλλον νιώθεις γεμάτος γιατί παράγεις έργο, προχωράς, βλέπεις τη δουλειά σου να έχει αποτέλεσμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σου δίνει ενέργεια για να συνεχίσεις. Κάποια πράγματα νομίζω είναι σημαντικά που με βοήθησαν και εμένα στην πορεία να εξελιχθώ, είναι η αξιοπιστία. Δηλαδή, να ξέρει ο άλλος που έχεις απέναντί σου ότι αυτό που του λες είναι αυτό και όχι κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω. Ακόμα και ένα αρνητικό θέλει να το ξέρει, γιατί έτσι μπορεί να σε εμπιστευτεί και έτσι μπορεί να σου δώσει περισσότερα πράγματα. Οπότε η αξιοπιστία είναι για μένα ίσως το βασικότερο στοιχείο
για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και ο φόβος. Δεν χρειάζεται φόβος. Όλοι παίρναμε ρίσκα. Πρέπει να τονωθεί η αυτοπεποίθησή μας. Εφόδια και προσόντα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Να βρούμε ο καθένας τα δυνατά του σημεία, να πατήσει σε αυτά και πάνω σε αυτά να χτίσει και να χτίσει την αξιοπιστία του. Να πάρει ρίσκα, να μην φοβάστε. Θυμάμαι την πρώτη μου managerial θέση, ήμουνα στα 32. Ήμουνα 2 χρόνια junior engineer στην εταιρεία. Και μετά από λίγο με καλούν και μου λένε θα λάβεις managerial θέση. Η πρώτη θέση που ανέλαβα managerial είχε γύρω σε 70 άτομα και 3 εργοστάσια. Δεν το φοβήθηκα καθόλου. Το είδα λίγο σαν παιχνίδι εισαγωγικά, ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και γιατί όχι θα τα καταφέρω. Όπως τον καταφέρει οι προηγούμενοι, δεν έχουν κάτι παραπάνω από μένα. Έτσι θα τα καταφέρω κι εγώ. Οπότε, αυτοπεποίθηση, πατήστε στα πόδια σας, βρείτε δυνατά σημεία και είναι σίγουρο ότι οι επιτυχίες θα έρθουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να σας πω ότι εγώ ξεκίνησα θέλοντας να κάνω πανεπιστημιακή καριέρα. Μ' άρεσε πολύ να είμαι στο πανεπιστήμιο. Μ' άρεσε πολύ να μαθαίνω νέα πράγματα. Και κατά τη διάρκεια των σπουδών σχεδόν είχα πάρει την απόφαση να συνεχίσω πανεπιστημιακά. Στη ζωή πολλά πράγματα γίνονται τυχαία. Ήμουν στο εξωτερικό, γύρισα στην Ελλάδα για να υπηρετήσω στρατό. Τότε ήταν υποχρετική θητεία. Παραμένει και τώρα, αλλά τότε ήταν και πολύ καιρό. Ναι. Τα διπλάσια από ό,τι κάνετε τώρα. Όσοι κάνετε ή όσοι θα κάνετε, εν πάση περιπτώσει. Και βρέθηκα σε ένα κλάδο ο οποίος ήταν, ας πούμε, είχε σχέση με τις σπουδές μου, αλλά περισσότερο ήταν θέση manager. Δεν φοβήθηκα την πρόκληση. Ανέλαβα σχετικά γρήγορα αρκετά υπεύθυνη θέση και ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εταιρείας, δηλαδή τις θέσεις τις διοικητικές, με οδήγησαν 2 πράγματα. Ένα είναι οπωσδήποτε σκληρή δουλειά. Με βοήθησε πολύ το περιβάλλον και εδώ αυτό είναι πάλι θέμα τύχης, να πετύχεις ένα εργασιακό περιβάλλον και ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να σε εμπνεύσουν. Και είχα έναν διευθυντή, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος ήταν πραγματικά μέντορας. Και να δημιουργήσω μια ομάδα τριγύρω μου, η οποία να δουλεύει με κέφι. Γιατί το πιο σημαντικό είναι όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία να τη νιώθεις σαν να είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να πετύχεις και τα χρήματα που αναφέραμε πριν είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι το αυτοσκοπός. Ξεκινώντας λοιπόν να μάθεις καλά αυτό που σου ζητούν να κάνεις και συγχρόνως να χαίρεσαι να είσαι σε ένα περιβάλλον που να μην σηκώνεσαι το πρωί και να λες «Ωχ, τώρα πάλι τα ίδια». Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο εγώ το είχα πάντοτε οδηγό στη ζωή μου είναι να μην μένω μακριά από τη μάθηση. Δηλαδή, ας πούμε, το MBA μου εγώ το έκανα περίπου 15 χρόνια μετά που είχα κάνει ήδη καριέρα σαν επαγγελματίας και είχα πάρει ήδη αρκετά ψηλή διευθυντική θέση. Και αυτό που θέλω να πω, επειδή εσείς είσαστε λίγο άτυχοι με την έννοια ότι μπαίνετε στην αγορά εργασίας σε μια εποχή που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτό που ανέφερε πριν η κυρία Νικολαίδη που έκανε την παρουσίαση, και εμείς περάσαμε μια εποχή που αναγκαστήκαμε να κόψουμε περίπου το 50% των ατόμων της εταιρείας, μεγάλο αριθμό ατόμων, και εκεί οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Χρειάζεται πολύ δυνατό στομάχι και χρειάζεται και να βλέπεις
με πολύ, θα έλεγα, με πολύ ζεστασιά τον κόσμο τριγύρω. Γιατί δυστυχώς ήταν ένα καράβι πάει να βυθιστεί, πρέπει με κάποιο τρόπο να το σώσει. Αλλά νομίζω ότι εάν έχετε την όρεξη να πολεμήσετε, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε. Και εμείς εδώ είμαστε οι πιο παλιοί, είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε συμβουλές και το έχει να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να κάνω λίγο με τα μικρόφωνα, να μην κάνουν κύκλο. Κρατήστε εσείς αυτό, να δώσω και από εδώ αυτό. Γιατί εντάξει, αφού τα έχουμε και τα δύο. Αυτό που θα ήθελα τώρα να αναφέρω είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ψηφιακή εποχή και ζούμε το digital transformation πλέον, το οποίο είναι μέσα στη ζωή μας και τα παιδιά που είναι εδώ και έχουν έρθει για να σας ακούσουν και να ζήσουν αυτή την εμπειρία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, θα ήθελα να δω λίγο αν οι συμβουλές, δηλαδή αν τους δίνατε δύο πράγματα του do it και δύο που δεν θα κάνετε, σαν συμβουλή, επηρεάζουν την εποχή που ζούνε ή είναι οι ίδιες για όλα τα χρόνια, σε όποια εποχή και αν βρισκόμαστε. Υπάρχει κάτι που μπορεί να επηρεάσει την εποχή που διανύει ο καθένας στο ξεκίνημά του ή παραμένουμε στον ίδιο τρόπο σκέψης, στην ίδια αντιμετώπιση, διαχείριση. Και αν δεν έχω γίνει κατανοητή, να το ξαναπώ, γιατί σκέφτομαι και λίγο ανοιχτά, δυνατά. Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά, πιστεύω, που είναι διαφορετικά στις μέρες μας. Σίγουρα κάτι που έχω μάθει εγώ και φροντίζω να αποτελεί οδηγό μου, είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, πρέπει να θεωρείς, το μόνο δεδομένο είναι να θεωρείς ότι θα υπάρχουν αλλαγές. Και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε βιώσει πάρα πολλές αλλαγές τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, και προσπαθήσαμε να τις διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω αυτό πρέπει να δεχτούμε όλοι, ότι είναι η νέα πραγματικότητα. Και μόνο έτσι θα αντιστρέψουμε το mindset μας, προκειμένου να μπούμε κατευθείαν στο path της διαχείρισής τους. Τι άλλο τώρα. Νομίζω το άλλο βασικό που ισχύει για όλους μας, είτε είμαστε στο ξεκίνημα, είτε είμαστε τέλος πάντων σε κάποιο στάδιο της καριέρας μας, είναι ότι δεν πρέπει να σταματάμε να μαθαίνουμε. Νομίζω έχει φύγει η εποχή που πλέον σε καθόριζαν οι σπουδές σου, οι γνώσεις που είχες αποκτήσει, μια πιστοποίηση που είχες λάβει στο παρελθόν. Τα πράγματα αλλάζουν. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα, χρειάζεται να αποκτήσουμε νέες γνώσεις. Στις επιχειρήσεις αλλάζουν τα μοντέλα, εισέρχονται νέα συστήματα. Εμείς, για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε να προσφέρουμε στην αγορά προϊόντα τεχνολογίας. Mm-hmm. Χρειάστηκε όλοι μας να καθίσουμε πάλι στο θρανείο, να ξαναμάθουμε από την αρχή. Και νομίζω αυτό είναι ένα ακόμη μυστικό για τον καθέναν, να μην θεωρεί αυτά που διαθέτει δεδομένα και πάντα να έχει στο μυαλό του το πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί, πώς μπορεί να ξεχωρίσει και πώς μπορεί να αποκτήσει γνώση. Mm-hmm. Γιατί και η γνώση αλλάζει. Και είναι πολλά τα δεδομένα που υπάρχουν εκεί έξω, πολλές οι πληροφορίες. Και η πρόκληση είναι πλέον το πώς μπορείς να τις αποκτήσεις και να τις αξιοποιείς αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε. Είναι ελεύθερο. Θέλετε να το πάμε με τη σειρά, θέλετε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση και το σίγουρο είναι ότι αν εγώ πάω 30 χρόνια πίσω περίπου, γιατί 51 είμαι μείον 30, 21, 21 αίσθησης από ό,τι καταλαβαίνω, θα σκεφτείτε, αν έχετε διαβάσει, ότι τότε, αν ήθελα να βρω μια πληροφορία, πήγαινα στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου και άνοιγα να βρω την πληροφορία στους τόμους των δεκάδων χιλιάδων βιβλίων που είχαμε εκεί πέρα μέσα. Την εποχή εκείνη, μάλιστα, ήταν τα πρώτα βήματα του ίντερνετ πειραματικά και πιλωτικά, χωρίς βέβαια το GUI που υπήρξε λίγο πιο μετά. Δουλεύαμε τότε με Pandora, δουλεύαμε με οθόνες, με χαρακτήρες και πολύ πλάκα. Καμία σχέση με αυτό που ζείτε τώρα, έτσι δεν είναι. Άρα, υπάρχει μια τεράστια διαφορά του σήμερα σε σχέση με πριν από μία γενιά.
αυτός ο εκδημοκρατισμός της πληροφορίας και της γνώσης σας δίνει φτερά. Μπορείτε να βρείτε από το κινητό σας αυτή τη στιγμή όποια πληροφορία θελήσετε. Στο δευτερόλεπτο. Είναι λοιπόν στο χέρι σας να την εκμεταλλευτείτε και να φύγετε πιο γρήγορα μπροστά. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη διαφορά με το παρελθόν. Ότι έχετε όλες τις ευκαιρίες του κόσμου. Αυτό όμως παράλληλα είναι και μια τεράστια ευθύνη και δυσκολία για σας. Είναι σαν να δίνετε κάποιον ξαφνικά 1 εκατομμύριο ευρώ να πείτε πάρτε αυτά, παιδί μου, να δούμε τι θα κάνεις. Θα τα ξοδέψετε σε μια εβδομάδα. Άρα, σαφέστατα είναι άλλες συμβουλές σήμερα. Υπάρχει όμως μια σταθερά. Ότι πρέπει σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες να έχετε ήθος, πάθος και κοινή λογική. Μένα είναι αυτά τα τρία στοιχεία. Σε όποιες προσλήψεις κάνω και έχω κάνει δεκάδες, εκατοντάδες, ψάχνω αυτά τα τρία στοιχεία στον απέναντί μου. Κάτι άλλο επίσης που ήθελα να πω και δεν το είπα πιο πριν, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αν θέλετε να βγάλετε λεφτά, μην γίνετε υπάλληλοι. Δηλαδή, αν γίνεις υπάλληλος, το πολύ πολύ να ζήσεις μια ωραία συμπαθητική ζωή. Αν θες να γίνεις πλούσιος, γίνεται να γίνεις επιχειρηματίες. Υπάλληλοι και στον τρόπο σκέψης, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, όταν είσαι υπάλληλος, βοηθάς τον μέτοχό σου, τον ιδιοκτήτη, να γίνει εκατομμυριούχος. Εσύ ζεις καλά. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει σε κάποια φάση της ζωής σας, μ' άρεσε το 30 που υπόθηκε λίγο πιο πριν, να αποφασίσετε τι σας ταιριάζει και τι θέλετε να γίνετε. Και κάτι τελευταίο που επίσης έχει μεγάλη σημασία. Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Και επειδή δεν ξέρω αν θα μιλήσω ακόμα πολύ, να πω αυτό που ήθελα να σας πω, που για μένα είναι το πιο βασικό. Γιατί βρισκόμαστε εδώ, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Το ταξίδι στην ευτυχία ψάχνει ο καθένας μας. Δεν το έχει καταλάβει ή θα το καταλάβει μετά από πολύ καιρό. Εγώ σας το λέω από τώρα, παιδιά, αυτό είναι που ψάχνει ο καθένας μας, την ευτυχία. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσετε, ανάλογα με το πού βρίσκεστε, αν τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία ή η ευτυχία τα χρήματα. Αυτό. Ευχαριστούμε. Το λύσαμε με το μικρόφωνο, εντάξει. Έχουμε το δικό μας. Σίγουρα οι συνθήκες αλλάζουν και μεταβάλλονται και οι εποχές είναι διαφορετικές. Όπως είπε πριν και ο Γιώργος, η πληροφορία πριν από 20, 10, 20, 30 χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολη. Η διαφορά τώρα είναι ότι τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Αν μιλήσω λίγο για στο δικό μου τον τομέα, των καυσίμων, έχουν υπάρξει αλλαγές και το change management, όπως λέμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι όσοι ασχοληθούν τουλάχιστον και γίνουν στελέχη και μπουν σε εταιρείες και προσπαθήσουν να βοηθήσουν μέσα από τη δουλειά της εταιρείας, είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν και να προσαρμόζουν τις αλλαγές. Και οι αλλαγές τώρα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έχουμε περάσει από το βενζίνη στο πετρέλαιο, από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, αυτοκίνητα, υγραεροκίνητα. Όλα αυτά είναι προκλήσεις και αλλαγές που αλλάζουν όλη τη δομή και το μοντέλο της εταιρείας. Αλλά πρέπει να είσαι ένα βήμα μπροστά, να προσαρμόζεσαι. Και όσο πιο γρήγορα βγεις μπροστά από τον ανταγωνισμό, τόσο καλύτερα για σένα. Η πρόκληση τώρα που αντιμετωπίζουμε και είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, και αυτό έχει ξεκινήσει, δεν είναι ότι θα έρθει, είναι παράδειγμα ηλεκτροκίνηση. Πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να πει, εκεί που πουλάμε βενζίνη και πετρέλαιο, σε 10 χρόνια θα πουλάμε ρεύμα ή μπαταρίες. Αυτό είναι το εύκολο. Όλο αυτό για να υλοποιηθεί και για να φτάσουμε σε σημείο να αλλάξουμε τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας, όπως είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο, και να πάμε στην ηλεκτροκίνηση, απαιτεί τεράστιες αλλαγές, απαιτεί υποδομές, απαιτεί επενδύσεις και πρέπει πρώτα να δεις που πάει το πράγμα, δεύτερον να πείσεις τον επιχειρηματία, τον ιδιοκτήτη, ότι καλώς πάει εκεί και πρέπει να επενδύσουμε να πάμε εκεί, ότι σωστό είναι το μοντέλο το οποίο έχουμε επιλέξει και θα κάνουμε αυτή την αλλαγή. Άρα οι αλλαγές και οι προκλήσεις είναι συνεχείς, είναι επαναλαμβανόμενες, με διαφορετικές βέβαια συνθήκες και το σίγουρο είναι ότι και στη δική σας καριέρα, στη δική σας επαγγελματική πορεία, θα αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις και αλλαγές. Τα πράγματα τρέχουν πολύ γρήγορα, αλλά υπάρχουν και πολύ περισσότερα εργαλεία τώρα που βοηθάνε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Ένα άλλο, έτσι που λέγαμε πριν, σε σχέση με τους ανθρώπους και αυτό που φαίνεται και έχουμε δει και στην πορεία μας, είναι ότι θα πρέπει να έχετε ξεκάθαρο στόχο το που πάτε. Δηλαδή, είστε σε μια ηλικία 20-22, θα πρέπει να έχετε ένα στόχο για το που θέλετε να είστε στα 30, που θέλετε να είστε στα 40.
μακροπρόθεσμοι στόχοι, θα βάζετε πρώτα τους στόχους σας τους πιο κοντινούς, αλλά ένα όραμα που θέλετε να δείτε τον εαυτό σας και τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να γίνετε ένας στέλεχος, ένας πολύ καλός υπάλληλος, ένας επιχειρηματίας. Αυτό θα πρέπει να το έχετε. Να επιμείνετε εκεί, να έχετε όραμα, στόχο και πλάνο και αν τα κάνετε μεθοδικά, παίρνοντας και τα ρίσκα, είναι σίγουρο ότι θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Αλλά να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σας που θέλετε να πάτε. Υπάρχουν σίγουρα και άνθρωποι και διάφοροι οργανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, αλλά όσο πιο κοντά είστε στην αγορά, στην παραγωγή, με τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, βλέπετε τις εξελίξεις, παίρνετε πληροφορίες, τόσο πιο πολύ ανοίγει ο ορίζοντάς σας, τόσο πιο πολύ μπορείτε να μάθετε για το πού πηγαίνουν τα πράγματα και πώς να αντιμετωπίσετε το μέλλον. Ευχαριστούμε. Εμένα όταν μίλησε ο Γιώργος μου ήρθε η σκέψη ότι κατέριψε στο ρητό ότι καλύτερα ωραίος και πλούσιος παρά φτωχός και άσχημος. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει και τους μη ιδιοκτήτες ευκατάστατους. Είναι θέμα concept, είναι θέμα πώς βλέπει ο επιχειρηματίας τους από κάτω του. Όσον αφορά την μάθηση γενικότερα, εγώ πάντοτε στη ζωή μου πίστευα ότι πρέπει να είσαι πολύ καλός στην εξειδίκευση που είναι το περιβάλλον εργασίας σου, αλλά πρέπει να είσαι και γενική μόρφος, παιδιά. Αυτό που διακρίνω στις νεότερες γενιές είναι ότι, και τώρα θα ακουστώ πολύ μεγάλος, είναι γενικά οι νεότεροι πάσχουν σε γενική μόρφωση. Δεν εκφράζονται σωστά, δεν έχουν γνώσεις για την πολιτική, και δεν μιλάω για την πολιτική της Ελλάδος, λέω για την παγκόσμια πολιτική, γιατί ένα πράγμα που με εκνευρίζει εμένα στην τηλεόραση εδώ πέρα είναι ότι περιοριζόμαστε το τύπο Τσίπρας και τύπο Μητσοτάκης και δεν μαθαίνουμε τίποτα τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα και για όσους από εσάς κάποια στιγμή αποφασίσετε να πάτε και στο εξωτερικό, νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρετε τι γίνεται γενικότερα στην Ιφίλιο. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη, δεν ξέρω αν έχει κανένας από εσάς ακούσει τον Γιουβάλ Χαράρι. Ο Γιουβάλ Χαράρι είναι ένας ιστορικός, ο οποίος είναι πολύ της μόδας τελευταίος και ο οποίος έχει γράψει 3 βιβλία. Θα το συνιστούσα σε όποιον ενδιαφέρεται λίγο σε γενικότερη μόρφωση, γιατί έχει σχέση και με την εξέλιξη του ανθρώπου. Το ένα λέγεται Sapiens, το δεύτερο λέγεται Homo Deus και το τρίτο μιλάει για την 21 απαντήσεις στον 21ο αιώνα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Αυτός λοιπόν λέει ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και ο άνθρωπος, μικραίνει ο εγκέφαλος. Δηλαδή ο Νεάντερταλ είχε μεγαλύτερο εγκέφαλο από το Sapiens και ο Deus δεν ξέρω τι θα έχει, μπορεί να έχει ακόμα μικρότερο, γιατί πηγαίνουμε στην εξειδίκευση και χάνουμε το δάσος, κοιτάμε μόνο το δέντρο. Και νομίζω ότι εάν θέλετε να φτάσετε σε ψηλά αξιώματα, εάν θέλετε να γίνετε ένας nerd ο οποίος εντάξει, κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και κάνει πάρα πολύ καλά, για το με χαρά του θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Αν θέλετε να φτάσετε σε ψηλά αξιώματα, χρειάζεται να έχετε και μια γενικότερη μόρφωση που θα σας βοηθήσει και να δείτε και την οργάνωση που θα διοικήσετε αργότερα και τον κόσμο γενικότερα με ένα πιο όριμο μάτι, πιο σωστό μάτι. Ο Χαράρη, μια που τον ανέφερα να πω και κάτι παραπάνω, λέει ότι όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής και το οποίο προβλέπεται να ανέβει πολύ, ήδη είμαστε στα 85, θα πάμε στα 120 και πιθανόν περισσότερο, θα χρειάζεται να ξαναπηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο κάθε 30 χρόνια. Γιατί η τεχνολογία θα αλλάζει, γιατί ό,τι μαθαίνουμε στην αγορά δεν θα είναι αρκετό. Θα πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε ξανά στα θρανία. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ευχαρίστω ότι θα ξαναπήγαινα τώρα στο θρανείο για να ξαναμάθω καινούρια πράγματα. Οπότε, αυτό το μήνυμα, φροντίστε να μαθαίνετε συνέχεια. Να ενημερωνώσετε όχι μόνο ξέρεις, μέσω του ίντερνετ, αλλά διαβάζετε βιβλία, κάνετε πράγματα λιγάκι out of the box. Αυτό που με αποθεί γενικότερα είναι
βλέπεις σε μια παρέα που κάθονται, ξέρω εγώ, 5 νεαρά άτομα και όλα κοιτάνε το iPhone. Και η επικοινωνία σχεδόν δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό φροντίστε να το βελτιώσετε. Ευχαριστώ. Ναι, είναι που λένε ότι τι ωραία που καθόμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν μιλάμε καθόλου μεταξύ μας. Είναι όντως οι παρέες πλέον, είναι έτσι, τι ωραία που είμαστε μια παρέα, που δεν είμαστε μια παρέα στην ουσία. Λοιπόν, σκέφτηκα κάτι. Θα ήθελα να μου πείτε, με τη σειρά, αλλά πολύ γρήγορα θα γίνει αυτό, ένα πολύ θετικό και ένα πολύ αρνητικό, δηλαδή τι θα θέλατε να έχει κάποιος τον οποίο θα τον παίρνατε αύριο για δουλειά στην εταιρεία που βρίσκεστε και τι δεν θα θέλατε με τίποτα να έχει. Πρώτα θέλω το θετικό από εσάς και μετά θα περάσω στο αρνητικό. Αλλά κάτι που να μπορείτε να το καταλάβετε, δηλαδή να το ξέρουμε κι εμείς ότι το έχουμε. Να ξέρω εγώ ότι ναι, αυτό το έχω, π.χ. καθυστερώ στην ΑΠΑ, δεν είμαι στην ώρα μου. Τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Θα πω κάτι πολύ απλό. Διάθεση. Διάθεση. Ναι. Ωραία. Να ρωτήσω, λοιπόν, ποιοι να σκόσουν το χέρι τους όλοι όσοι έχουν διάθεση. Μπορεί κάποιος να μην έχει σήμερα. Γιατί μπορεί να πάτε πραγματικά σε μια συνέντευξη και σήμερα μην έχετε διάθεση. Σήμερα ποιοι έχουν, λοιπόν. Έχετε όλοι εσείς. Γίνα λιγότερα τα χέρια μου το σήμερα. Εντάξει. Okay. Και ένα αρνητικό. Ξέρεις, για να... και το πάμε έτσι. Ναι. Για να σου απαντήσω, φέρνω στο μυαλό μου τα πρώτα δευτερόλεπτα μιας συνέντευξης. Mm-hmm. Γι' αυτό σου απαντάω έτσι. Mm-hmm. Τι με κερδίζει και τι όχι. Και φτάνω στο σημείο να το επικοινωνήσω και στους υποψηφίους στο τέλος. Με κερδίζει λοιπόν η διάθεση. Mm-hmm. Με κερδίζει το να μπει ο άλλος στην αίθουσα με χαμόγελο. Με κερδίζει να μου σφίξει το χέρι. Mm. Δηλαδή, πολύ απλά πραγματάκια, πέραν τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, που νομίζω μπορούν να προδιαθέσουν και θετικά για την υπόλοιπη κουβέντα. Τι δεν θα με κέρδιζε ή τι θα προέτρεπα περισσότερο να κάνετε, είναι να διεκδικείτε, να είστε επικοινωνιακοί, να μπορέσετε να μιλήσετε για τον εαυτό σας. Είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε κάνει, κάνετε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν ξέρετε κιόλας την αξία τους. Και εγώ θυμάμαι δραστηριοποιούμουν σε εθελοντικές οργανώσεις. Δεν ήξερα τότε πώς αυτό θα με βοηθούσε. Στο μέλλον το κατάλαβα. Αυτό θα πρέπει να το δείχνετε. Και είμαστε σε μια αγορά εργασίας η οποία προφανώς έχει τις προκλήσεις της, θα το πω εγώ για να παραμείνω θετική. Ωστόσο, χρειάζεται και εμείς τις ευκαιρίες που θέλουμε να τις διεκδικήσουμε. Και πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να διαφοροποιηθούμε. Λοιπόν, για να διαφοροποιηθούμε, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε, να το δείξουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε για μας, το καλύτερο. Άρα πιο αρνητικό κρατάμε, γιατί θα ρωτήσω και ποιος το έχει αυτό. Να δούμε ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει. Αρνητικό. Το να μην γνωρίζεις ακριβώς αυτό που είσαι, γιατί πιστεύω ότι αν δεν το γνωρίζεις, δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις και δεν μπορείς να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις για σένα. Ωραία. Ποιος δεν έχει καμία σχέση με την αυτογνωσία μου και δεν έχει κάνει αυτοκριτική καθόλου. Πιστεύει ότι δεν ξέρω το 90% του τι είμαι ή μάλλον τι αρνητικά έχω. Καλά κανείς. Ανάψανε τα φώτα. Α, ένα χέρι. Δύο χέρια, τρία χέρια, τέσσερα χέρια βλέπω. Α, εντάξει. Αυτό είναι καλό. Για μένα αυτό είναι πιο καλό. Το ότι είμαστε, γνωρίζουμε τι δεν γνωρίζουμε. Ωραία, ας περάσουμε. Το ίδιο θα ήθελα. Είπα λίγο πριν, ήθος, πάθος και κοινός νους. Αυτά κοιτάω και μετά βεβαίως μπαίνω και σε παραπλήσια αυτών. Βάλω και το λόγο, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, σωστά. Να πάμε στο αρνητικό όμως που έχει σημασία, γιατί δυστυχώς έχουμε απέναντι μας τα πρότυπα όλη μέρα στην τηλεόραση. Και ποια είναι, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί και οι διάφοροι που τους παίρνουν συνεντεύξεις, που κρίνουν συνέχεια, που μιλάνε συνέχεια και δεν κάνει κανείς τίποτα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτή την εικόνα των εκατοντάδων ανθρώπων που κρίνουν. Το έχω και σαν γράφημα και το δείχνω στην εταιρεία κάθε λίγο και λιγάκι.
Κρίνω συνέχεια, σχολιάζω, λέω την άποψή μου, κατηγορώ τους άλλους και εγώ δεν κάνω τίποτα. Λοιπόν, άρα προσπαθώ πάντοτε μέσα από το interview να καταλάβω αν αυτός ο άνθρωπος είναι doer. Είναι αυτός που θα το πάρει και θα το σκίσει το θέμα και θα το παραδώσει και θα συνεργαστεί για να το κάνει αυτό, χωρίς ποτέ να κατηγορήσει τον αριστερό και τον δεξιό και τον πάνω και τον κάτω και τη μαμά του και τον μπαμπά του και την κόμμανα που τον άφησε και τον κοιμήθηκε το βράδυ κτλ. Άρα η δικαιολογία, okay. Να υπάρχει μια δικαιολογία. Άρα θέλω ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πάθος να παραδώσουν αυτό που έχουν αναλάβει και ακόμα περισσότερο. Και όχι ανθρώπους που να αποφεύγουν και να κατηγορούν το αριστερό και το δεξιό κτλ. Αυτό ωραία, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Okay. Ποιος πιστεύει ότι σε μια δύσκολη στιγμή, καθώς δουλεύει, έτσι είναι στη δουλειά του, δουλεύει, κάτι τυχαίνει, τι να κάνουμε, δικό του το λάθος, αλλά θεωρεί ότι για να διώξει την ευθύνη από πάνω του θα μπορούσε και να κατηγορήσει κάποιον, ο οποίος λίγο θα έφταιγε κιόλας. Δεν πιστεύετε. Να, ένα χέρι. Κι άλλο χέρι. Να θα ανάψουν πάλι τα φώτα και θα μαζεύουν και άλλα χέρια. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά πάμε. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό που νομίζω είναι σημαντικό, τουλάχιστον πέρα από αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, είναι κάποιος να είναι to the point. Δηλαδή, αυτό είναι από αυτά που τα θετικά που ζητάμε και θέλουμε να δούμε σε ένα interview. Να είναι συγκεκριμένη ερώτηση, να πάρουμε συγκεκριμένη απάντηση. Να είναι to the point, να μην πλατιάσουμε, γιατί αν πλατιάσουμε έχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε το focus και να χάσουμε την απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Άρα αυτό είναι ένα θετικό που ψάχνουμε να δούμε. Θα μπορούσε το ανάποδο ένα αρνητικό και να μην το θέλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, στα αρνητικά ή αυτά που δεν θέλουμε να δούμε είναι κάποιος να μην είναι προσιλωμένο στο στόχο και στο αποτέλεσμα, όπως το λέμε, ή result-oriented ή στοχοπροσήλωση, για να το πούμε και ελληνικά. Αυτά είναι δύο πράγματα που αν κάποιος δεν τα δείξει, δεν τα βγάλει στο interview, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αρνητικά. Και αν μπορώ να πω και ένα ακόμα, να πω δύο. Να το πω έτσι. Να δείξει κάποιος ότι θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο σε αυτό που έκανε ή σε αυτό, δηλαδή δεν θα βρείτε άλλον. Αν αυτό το βγάλει με άσχημο τρόπο ή με τρόπο που δείχνει έτσι ένα υπέρμετρο εγωισμό, είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε να το δούμε σε ένα interview. Αυτά. Να μην κάνουμε και μια ερώτηση. Βέβαια, αρνητικό, ερώτηση. Ωραία, τι, πια, για ποιο, ποια να θέλετε, κρατήσουμε. Όποια θέλετε, όποια θέλετε. Να πάμε στο πώς. Εγώ θα πήγαινα λίγο στο στόχο τώρα. Ότι... Ωραία, ποιος πιστεύει ότι δεν έχει στόχο ακόμα αυτή την περίοδο. Α, είναι αρκετή. Εντάξει, οκ. Okay. Λίγοι, βέβαια. Να διευκρινίσω λίγο αυτό που είπα, είναι ότι όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι, να είναι result-oriented, δηλαδή να φέρει το αποτέλεσμα. Ναι. Όχι να μην έχει στόχο, να μην έχει τώρα το πλάνο του ή το στόχο του, γιατί είναι λογικό στη φάση που είναι τα περισσότερα παιδιά να μην έχουν πλάνο έτοιμο ή ξεκάθαρο στο μυαλό τους. Αλλά σε ένα interview να βγάλει κάποιος ότι το αποτέλεσμα θα το πάρει και θα το φέρει. Ναι, το ξέρω. Απλώς επειδή εγώ έχω περάσει αυτή τη διαδικασία, ήταν πραγματικά θέμα στόχων για εμένα, γι' αυτό το κατάλαβα έτσι. Γιατί δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Οπότε είτε το έκανα είτε δεν το έκανα. Σαν αποτέλεσμα δεν με επηρέαζε τόσο τελικά αυτό. Οπότε όσο πιο κοιτάμε μακριά, τόσο νομίζω το καλύτερο. Εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ στο τι θα ζήταγα σε μια συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι θα ήθελα να έχω άτομα τα οποία δεν φοβούνται να κάνουν λάθος. Σε αυτό που προσπαθούν. Νομίζω το αναφέρατε κι εσείς για τον πατέρα σας, ότι το θέμα είναι... Ναι. Θα φτερνίζεται. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις συνεργάτες ή άτομα τα οποία δεν φοβούνται να κάνουν λάθος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μάθουν. Και θα σας πω και σε πάρα πολλά startups, επειδή είναι της μόδας τώρα το θέμα των startups, εάν δεν κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει το startup. Τελείωσε. Εγώ έχω σπουδάσει ένα πολυτεχνείο το οποίο βγάζει περίπου 100 startups τον χρόνο. Έχω σπουδάσει το Πολυτεχνείο της Χάιφα, στο Τέχνιον. Και εκεί κάθε χρόνο που πηγαίνω, γιατί είμαι και στο Board of Governors του Πολυτεχνείου, ακούω
πράγματα τα οποία πετύχανε και πράγματα που αποτύχανε. Αλλά ακόμα και αυτά που αποτύχανε, τους βοηθήσανε να προχωρήσουν μπροστά και να μάθουν και να κάνουν καινούργια πράγματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχεις άτομα τα οποία τολμούν. Βέβαια, χρειάζεται και η ηγεσία της εταιρείας να δέχεται τα λάθη, γιατί αν δεν τα δέχεται, τώρα καταστρέφεις αυτό το asset που λέγεται άτομο το οποίο τολμά. Νομίζω ότι αυτό είναι το... Και επίσης ένα δεύτερο, το οποίο επειδή έχουμε και θυγατρικές στο εξωτερικό και το αντιμετωπίζω περισσότερο στο εξωτερικό, είναι να υπάρχει και στα άτομα τα οποία δουλεύουν με την ομάδα, να υπάρχει intellectual honesty, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω στα ελληνικά, να υπάρχει να νοηματικά να είναι ειλικρινής. Δηλαδή να πραγματικά να λέτε αυτό που πιστεύετε και όχι να υποκρίνεστε. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις εργασιακές σχέσεις και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και επίσης αυτό που δεν θα ήθελα να ακούσω στο interview είναι η πρώτη ερώτηση, πόσα δίνετε. Λοιπόν, το είπαμε πριν σε ένα workshop ότι αυτό γίνεται. Okay. Νομίζω ότι κλείσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφα περάσαμε. Θα θέλαμε κι άλλο.